Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος, με όλες τις δυσκολίες, να είμαστε υγιείς, να είστε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι και ό,τι υποθεί ο καθένας να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του. Τώρα, δεν θα κάνουμε live όπως έχετε καταλάβει, αλλά θα κάνουμε όμως ένα mini αιγυπτιακό reading, άνοιγμα, το οποίο λέγεται το άνοιγμα της Αυτοκράτηρας. Θα χρησιμοποιήσω αιγυπτιακές κάρτες, γιατί είναι αιγυπτιακό το ρίξιμο αυτό. Λοιπόν, με ένα μήνυμα από την Αυτοκράτηρα, από την Αιγυπτία Αυτοκράτηρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εγώ έχω 4 βασίλισσες κάτω, στο οποίο εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε βάση 3 πραγμάτων. Πώς αποφασίζετε? Να επιλέξετε έτσι, πώς θα επιλέξετε? Η βάση ζωδίου, αν ανήκετε σε ζώδιο της φωτιάς, του αέρα, της γης ή του νερού, ή οροσκόπο, αν σας κάνει κλικ με τον οροσκόπο σας, πάλι το ίδιο, ή αν σας κάνει κλικ από μόνο του διαισθητικά καθαρά κάποια από αυτές τις βασίλισσες, διότι έχουν να σας δώσουν πολύ όμορφα μηνύματα, αισιόδοξα μηνύματα, ελπιδοφόρα μηνύματα, τώρα για αυτή την περίοδο την οποία περνάμε, που είναι χαρούμενες γιορτές, που είναι χαρμόσυνες γιορτές, υποτίθεται ότι είναι η γιορτή της χαράς. Δεν έχει σημασία αν είμαστε κλεισμένοι αυτή την περίοδο, αν είμαστε έξω μέσα. Αυτό που έχει σημασία είναι το μέσα μας. Και αυτό είναι που η Αυτοκράτηρα θα μας αποκαλύψει μέσα από αυτό το mini reading το οποίο θα κάνουμε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε και θα δείτε πώς θα γίνει και πόσο όμορφο θα είναι αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Βασίλισσα της Φωτιάς. Έχω βγάλει και την κάρτα της Αυτοκράτηρας, δείτε πόσο όμορφη αιγυπτιακή κάρτα είναι αυτή η Αυτοκράτηρα. Διότι η Αυτοκράτηρα θα σας δώσει στο τέλος ένα μήνυμα. Αυτό το ρίξιμο είναι και για άντρες και για γυναίκες, διότι είναι γενικό, θα δείτε τι θα τραβήξουμε και τι θα κάνουμε και ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία εμείς θα τα βάλουμε και θα κάνουμε μια πολύ μικρή πυραμίδα. Λοιπόν, υπάρχει ρίξιμο, αυτό είναι όντως υπάρχει ρίξιμο, είναι, λέγεται το ρίξιμο της Αυτοκράτηρας. Πάμε λοιπόν να επιλέξω. Μισό λεπτό. Θα δείτε και τη διαδικασία, δεν πειράζει. Λοιπόν, επιλέγουμε λοιπόν μία κάρτα που είναι τι χρειάζεται να δημιουργήσω. Η δεύτερη κάρτα είναι πώς γεμίζω τον εαυτό μου. Η τρίτη κάρτα είναι τι να κάνω για ελπίδα στη ζωή μου. Η τέταρτη κάρτα είναι πώς θα γίνω αυτοκράτηρα με δύναμη και αισιοδοξία ή και αν είστε άντρας πώς θα γίνω αντίστοιχα αυτοκράτορας, αλλά να βοηθηθώ και να πάρω κάποια ενέργεια, θετική ενέργεια. Και το επόμενο είναι το μήνυμα από την ίδια την Αυτοκράτηρα. Τα μαζεύω. Ωραία. Τα βάζω εδώ και ξεκινάμε. Εδώ είναι το μήνυμα. Εδώ είναι η κορυφή και τα υπόλοιπα δύο. Έχουμε κάνει δηλαδή, τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει μία μίνι πυραμίδα. Ας βάλουμε εδώ πέρα στο κέντρο την Αυτοκράτηρα. Πάμε λοιπόν. Πρώτο μήνυμα. Τι χρειάζεται να δημιουργήσω? Και εδώ μας βγαίνει να δημιουργήσω τι έχει βγει η μεγάλη ιέρια. Η μεγάλη ιέρια έρχεται με ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό νόημα για αυτή την περίοδο που έχει να κάνει με το ασυνείδητο, δηλαδή το πίσω-πίσω μέρος των σκέψεων που έχουμε και να μπούμε σε μία περισυλλογή για το ποιους στόχους μπορούμε να πετύχουμε με τη νέα χρονιά η οποία έρχεται. Εδώ βέβαια λέει ότι οι δύο οι κολόνες σημαίνουν ιδέες. Οι κορυφές των στυλών γενικότερα εδώ σημαίνει ένα πέπλο μυστηρίου. Εδώ σημαίνει το άπειρο, το γαλάζιο, εδώ σημαίνει η διέστηση και η σελήνη φυσικά από πίσω, που σημαίνει ότι εσείς ένα άλλο πράγμα το οποίο χρειάζεται είναι ναι, να εμπιστευτείτε και τη διέστησή σας και ένα μήνυμα πιο εσωτερικό είναι να προσέχετε τους κύκλους της σελήνης, διότι στους κύκλους της σελήνης είναι τότε πανσέλινο η νέα σελήνη ή στη νέα σελήνη μπορούμε να πετύχουμε και τις επιθυμίες μας.
Ήρθε λοιπόν η στιγμή για μια πνευματικότητα. Ήρθε η στιγμή ανάπτυξης πνευματικής, ανάπτυξης διαίσθησης, ενόρασης, σκοπού, ζωής και αυτοσυγκέντρωσης. Πανέμορφο, πολύ ισχυρό πρώτο μήνυμα. Η δεύτερη κάρτα είναι πώς να γεμίσω τον εαυτό μου. Να το γεμίσω με διάφορα πράγματα και εννοούμε θετικά πράγματα, έτσι. Και είναι το δύο κούπα. Μία πάρα πολύ σημαντική κάρτα, πολύ όμορφη κάρτα και έχει να κάνει με συνέστημα. Να γεμίσω τον εαυτό μου με συνέστημα. Ακόμα και όταν έχουμε μια μοναξιά, νιώθουμε μόνοι μας, μόνες μας, μπορούμε να γεμίσουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Και φυσικά εννοείται εδώ είναι και η έκφραση και μέσα από άλλους ανθρώπους και αγάπη με άλλους ανθρώπους και συνεννόηση με άλλους ανθρώπους. Είναι μια καλή κάρτα. Μια κάρτα συναισθηματική, άρα γεμίζω τον εαυτό μου, την καρδιά μου με ένα συνέστημα. Η τρίτη κάρτα είναι τι να κάνω για ελπίδα, τι να κάνω για αισιοδοξία. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι άσος κούπα. Εδώ σημαίνει για να γεμίσεις με αισιοδοξία, κάνε αυτά τα οποία εσένα σου αρέσουν. Βέβαια, ο άσος κούπα μαζί και με το δύο κούπα σε συνδυασμό δηλώνουν και τις σχέσεις, έτσι, δηλώνουν τις ερωτικές σχέσεις. Μήπως κάτι σημαίνει εδώ να ανοίξουμε όσον αφορά να ανοίξετε για το νέο έτος και να είστε πιο ανοιχτές σε αυτό το κομμάτι. Λέω τώρα απλά ένα μήνυμα. Μπορεί να μην είναι και ακριβώς έτσι. Πάντως, ο Άσος Κούπα είναι μια από τις πολύ θετικές, σημαίνει και θετικές κάρτες, σημαίνει και ιδέες, σημαίνει και αισιοδοξία. Άρα γεμίζουμε με συνέστημα μέσα μας και φυσικά εμπιστευόμαστε τη διέστησή μας. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα είναι πώς θα γίνω αυτοκράτηρα με αισιοδοξία και δύναμη. Και βγαίνει ο θάνατος. Θα μου πείτε, μα καλά, τι είναι, πώς βγαίνει ο θάνατος και θα έχουμε αισιοδοξία. Ναι. Πάντα ζυγίζουμε. Ο θάνατος εδώ ζυγίζει τις πράξεις μας. Σας δηλώνει το μυστικό της ζωής είναι οι πράξεις μας. Είναι το αίτιο και το αιτιατό. Είναι οι καρμικές αναλύσεις. Είναι οι καρμικές καταστάσεις. Είναι τα καρμικά δρόμενα. Οπότε, για να αισθανθείτε εσείς αισιοδοξία και δύναμη, πρέπει να κάνετε αυτό που είναι το σωστό, το ηθικό και το ακέραιο. Διότι στο τέλος όλοι θα μετρηθούμε. Ο θάνατος βέβαια σηματοδοτεί και το τέλος κάποιων καταστάσεων και πραγμάτων. Κάποια πράγματα στη ζωή πρέπει να ολοκληρωθούν. Κάποια πρέπει να τελειώσουν. Με αυτό το μήνυμα έρχεται να πει και κάτι άλλο. Μετά τον κορονοϊό, μετά όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, ο κόσμος δεν θα είναι πια ίδιος. Οι μεταμορφωτικές αλλαγές που έχουν γίνει με όλη αυτή την κατάσταση έχουν αλλάξει αυτή τη στιγμή, αν παρατηρήσετε, όλο τον πλανήτη. Στο πώς έρχεται ο ένας κοντά στον άλλον, πώς θα εργαζόμαστε, πώς θα σχετιζόμαστε, πώς θα υπάρχουν επαφές, πώς θα αλλάξει όλο το περιβάλλον γενικότερα. Θα το δείτε, διότι θα έρθουν πάρα πολλές τέτοιες αλλαγές. Έχουμε μπει και στο ζώδιο πλέον, μάλλον, είναι η εποχή του υδροχώου, ξεκάθαρα. Δίας, Κρόνος, Σύνοδος, στον υδροχώο, γέννηση νέων πραγμάτων εκεί, έρχονται επαναστατικά πράγματα. Τελειώνει ο κόσμος όπως το γνωρίζαμε. Αυτό όμως δεν είναι κακό, είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και ο θάνατος αυτό ορίζει. Ορίζει ότι κάτι τελειώνει, κάτι άλλο πρέπει να έρθει στη θέση του. Όσο πιο καλύτερα το καταλάβει κάποιος, ας το πούμε, τόσο πιο καλύτερα θα νιώσει και μέσα του. Και εδώ στο τέλος είναι η αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα όμως έρχεται εδώ να πει ένα μήνυμα. Να κάνουμε εδώ την πυραμιδούλα μας και το μήνυμα που έρχεται να μας πει είναι το εξής. Είναι πάλι το 4, μάλιστα, το 4 κυπέλλων. Το 4 κυπέλλων είναι μην καθυστερείς, μην μένεις άπραγος, άπραγη. Μην μένεις εκεί στεναχωρημένος, στεναχωρημένη, θλιμμένος, θλιμμένη, κλαίγοντας τη μοίρα σου ή κλαίγοντας για πράγματα. Οκ, κλάψε. Ξέσπασε, κάνε, αλλά σήκω όμως πάλι πάνω και δέξου τη βοήθεια που σου δίνει το χέρι του Θεού. Διότι εδώ από πάνω υπάρχει και μια ευλογία, είναι και το χέρι του Θεού. Και φυσικά εννοείται, σήκω και πήγαινε να μεταφέρεις το μήνυμα ότι είσαι ζωντανός, ζωντανή και ότι θα προσπαθήσεις με όλους σου τις δυνάμεις. Πολύ όμορφο, πολύ ωραίο, πολύ αισιόδοξο. Τώρα λοιπόν να πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Στη δεύτερη βασίλισσα. Δεύτερη λοιπόν βασίλισσα, η οποία είναι η βασίλισσα των ξυφών. Και αυτή
μαζί με την αυτοκράτηρα. Είναι το ρίξιμο της αυτοκράτηρας, μίνι ρίξιμο, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά για να σας έχω, να είμαστε συντροφιά, να είμαστε μαζί, ήθελα να το κάνω αυτό. Είναι το μήνυμα των ημερών αυτών και για την καινούργια χρονιά που έρχεται αισιόδοξα μηνύματα από την αυτοκράτηρα. Λοιπόν, για να επιλέξω, πρώτη κάρτα είναι τι χρειάζεται να δημιουργήσω. Το βάζω εδώ και θα το φτιάξουμε μετά. Η δεύτερη κάρτα είναι πώς θα γεμίσω τον εαυτό μου. Η τρίτη κάρτα είναι τι να κάνεις για ελπίδα. Εδώ. Η τέταρτη κάρτα είναι πώς θα γίνω αυτοκράτηρα ή ακόμα και αυτοκράτορας για τα αγόρια, ώστε να πάρω μήνυμα και από την αυτοκράτηρα, ένα μήνυμα αυτοκράτηρα. Το επόμενο είναι όντως το μήνυμα από την συγκεκριμένη αυτοκράτηρα που κάτι έχει να σας μεταφέρει και να σας πει. Ωραία. Για να τα βάλω εδώ στη σειρά. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Την αυτοκράτηρα θα τη βάλω εδώ πέρα. Και θα πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο είναι τι χρειάζεται να δημιουργήσω. Μάλιστα λοιπόν, πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε την κρίση. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, η οποία μιλάει ότι όσον αφορά για το χρόνο, ο χρόνος ορίζεται από... Μάλλον είναι κρυφός εδώ πέρα ο χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος για κάποια πράγματα που εμείς μπορεί να θέλουμε. Παρόλα αυτά όμως, είναι ότι η ψυχή είναι εδώ που ορίζει τα πράγματα. Ήρθε η στιγμή να σταθούμε όρθιες σε αυτή τη γη, να το πούμε έτσι, και να κάνουμε τα πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε. Μην περιμένεις άλλο. Εδώ τώρα σημαίνει, είναι ο κύκλος των πραγμάτων, δηλαδή γεγονότα, καταστάσεις, λόγια τα οποία έχουν ήδη συμβεί, θα τα μάθουμε, θα μας σοκάρουνε, στον έρωτα ζευγάρια που έχουν χωρίσει μπορεί να γίνει επανασύνδεση, κάποια άλλα μπορεί να χωρίσουνε, στα εργασιακά υπάρχουν ανακατατάξεις, κάποιοι θα απολυθούν, κάποιοι όμως θα προβιβαστούν, άλλοι θα αλλάξουν πόστο. Σε θέματα υγείας θα υπάρχει κάποια καλυτέρευση από κατάσταση, σε άλλους όμως μπορεί να υπάρχει και επιδείνωση. Σε δικαστικά θέματα μπορεί να υπάρχουν ευνοϊκές αποφάσεις, αλλά όμως όχι και τόσο. Γενικότερα εδώ είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τελικά, διότι και εδώ υπάρχει μια ροή πραγμάτων. Υπάρχει μια συνέχεια. Εδώ δείχνουν μια υπόσχεση όμως αυτή η κάρτα, ότι γενικότερα όταν υπάρχουν... Όταν αντιληφθούμε την Ανάσταση, γιατί εδώ δηλώνει την Ανάσταση, έτσι. Όταν αντιληφθούμε ότι υπάρχει Ανάσταση μέσα μας, τότε αυτές οι αρχές αρχίζουν και ενεργοποιούνται και αυτός ο σπόρος της Ανάστασης έρχεται να μας δώσει δύναμη για να πάμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Γιατί η ζωή είναι ροή πολλών πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βλέπετε το βίντεο, ναι, άλλοι χάνουν τη δουλειά τους, άλλοι κερδίζουν, άλλοι προβιβάζονται, άλλοι... και το λέω έτσι, θα μου πει, μα πώς τα λες έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι, το λέω με κάθε σεβασμό, αλλά είναι η ροή των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή κάποιος υποφέρει, κάποιος άλλος δεν υποφέρει, κάποιος άλλος είναι ευτυχισμένος, κάποιος άλλος παντρεύεται, κάποιος άλλος είναι με μια αγκαλιά, κάποιος άλλος δεν είναι με μια αγκαλιά. Είναι η ροή της ανθρωπότητας. Και τι λέει εδώ, τώρα είναι η στιγμή. Το μήνυμα για σένα, σε αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις, είναι τώρα είναι η στιγμή να δημιουργήσεις. Όχι αύριο. Τώρα. Βάλ το, σχεδίασέ το και προχώρα. Η δεύτερη κάρτα είναι πώς θα γεμίσω τον εαυτό μου. Μια πολύ όμορφη ερώτηση που έρχεται με μια πάλι παλέμορφη κάρτα που είναι με τον τροχό της τύχης. Εδώ έχει να κάνει να ξέρουμε και εδώ ότι είναι πάνω κάτω. Η ζωή είναι ένας αγώνας, η ζωή είναι ένας κύκλος. Πότε είμαστε πάνω με δόξα, πότε είμαστε κάτω, στο οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα γήινα πράγματα, γιατί το φίδι αντιπροσωπεύει το γήινο κομμάτι. Λοιπόν, πώς θα γεμίσουμε λοιπόν τον εαυτό μας, αλλάζοντας τον τροχό της τύχης, αλλάζοντας το κάρμα. Κυρίως, την τύχη είναι αυτό που λένε, τη φτιάχνουμε μόνοι μας, και αυτό έχει μια μεγάλη αλήθεια. Εννοείται, υπάρχει και το εξωτερικό περιβάλλον, υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν όμως... Είναι πώς εμείς θα αντιδράσουμε και πώς εμείς θα γυρίσουμε τον τροχό όταν είναι εναντίον μας. Ή όταν δεν είμαστε εμείς στα πάνω μας. Άρα θα γεμίσω τον εαυτό μου κάνοντας οτιδήποτε περνάει από το χέρι μου, οτιδήποτε μπορώ για να γυρίσω τον τροχό της τύχης. Και όλα αυτά είναι μαθήματα. 1, 2, 3, 4 είναι μαθήματα. Σας έχω πει πολλές φορές, το λέει αστρολογία, το λέει αριθμολογία, το λένε τα ταρό, όλα είναι μαθήματα.
Αν αναλύσετε, πάτε τώρα, βάλετε το ζώδιό σας και πάτε να δείτε σε ένα απλό site, σε free site, να δείτε τι λέει για τον αστρολογικό σας χάρτη, θα μιλάει για μαθήματα. Θα μιλάει για αυτό, θα μιλάει για εκείνο, θα μιλάει για έτσι. Μαθήματα. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, διότι και εδώ τα ταρό μιλάνε για μαθήματα. Μαθαίνω τα μαθήματα, μάλλον μπαίνω σε μια διαδικασία να καταλάβω τι γίνεται και να αλλάξω τον τροχό της τύχης. Η τρίτη κάρτα είναι τι να κάνεις για να γεμίσεις με ελπίδα και είναι το 9 μπαστούνι. Είναι να πολεμήσεις. Το 9 μπαστούνι σημαίνει έχω πολεμήσει, είμαι ο πολεμιστής ή πολεμίστρια, έχω δώσει πολλή ενέργεια, έχω δώσει πολύ πράγμα. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζει και λέει εδώ τι να κάνεις, ελπίδα. Να συνεχίσεις, είσαι όρθιος, είσαι όρθια, τα έχεις καταφέρει περίφημα, έχεις κάνει λάθη, έχεις μάθει, γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί στη ζωή του να τα κάνει όλα σωστά. Τώρα αυτές τις μέρες, κάντε μια μικρή αυτογνωσία, βάλτε τα κάτω. Τα κάνατε όλα σωστά στη ζωή σας? Όχι. Τα κάνατε όλα σωστά? Όχι. Κάνατε λάθη? Ναι, βεβαίως. Μάθατε όμως. Κάνατε και κάποια σωστά στη ζωή σας? Βεβαίως και πήρατε και σωστές αποφάσεις, εννοείται. Γιατί αυτό είναι όλο εδώ. Περνάμε και μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας. Το επόμενο είναι πώς θα γίνω αυτοκράτηρα. Αν είσαι άντρας, είναι ένα μήνυμα από την αυτοκράτηρα, πώς εσύ θα μπορέσεις να το πατήσεις στα πόδια σου και να γίνεις αυτοκράτορας. Και το μήνυμα είναι, μάλιστα, είναι ο άσος των κυπέλων. Ο άσος των κυπέλων έρχεται εδώ πέρα με μια πολύ μεγάλη δύναμη, να μας πει λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διέστηση, υπάρχει μεγάλο άνοιγμα και είναι εκεί για να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε τα νέα μας ξεκινήματα. Πώς? Με διέστηση και πατώντας στα πόδια μας σταθερά και εκτός από αυτό είναι να έχουμε μέσα μας και το ένστικτο που μας οδηγεί και ξέρουμε ότι εκεί που πηγαίνουμε είναι το σωστό. Ο άσος σηματοδοτεί και τα νέα πράγματα. Το επόμενο είναι, μάλιστα, το μήνυμα της αυτοκράτηρας είναι οι εραστές. Μια πανέμορφη κάρτα, βέβαια εδώ δείχνει δύο γυναίκες, που σημαίνει ότι οι δύο γυναίκες αυτές διεκδικούν τον ίδιο άντρα και περιμένουν από τον άντρα να αποφασίσει εκείνος με ποια από τις δύο τελικά θα επιλέξει, έχοντας, αν παρατηρήσετε, τα χέρια του κλειστά, μη δείχνοντας με τη γλώσσα του σώματος προς τα πού θα κινηθεί και το τι θα κάνει. Υπάρχει από πάνω ο άγγελος ή ο Ρα, ο Θεός Ρα, ο ήλιος δηλαδή, έτοιμος να αποφασίσει με όλες τις αυτές τις δυναμικές. Τι θα κάνει τελικά? Εδώ όμως σημαίνει επιλογές στη ζωή, σημαίνει όμως ότι πολλές φορές χρειάζεται να αποφασίσουμε με ποιον άνθρωπο θα είμαστε πιο περισσότερο ευτυχισμένοι. Γιατί στην ουσία θα μου πείτε αυτή είναι μια λογική απόφαση, όχι είναι μια απόφαση ενστίκτου, αλλά επειδή είναι εραστές όμως είναι και μια θετική κάρτα, σημαίνει φιλία, σημαίνει αγαπητό πρόσωπο, άρα για εσάς το μήνυμα από την αυτοκράτηρα είναι να γίνεις ο εραστής ή η ερωμένη. Να το εξηγήσω όμως λίγο. Ερωμένη σημαίνει και φίλη. Ερωμένη σημαίνει και επίσης, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε, το φίλο τον λέγανε ο εραστής, έτσι. Ή υπήρχε και μια άλλη ονομασία, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει. Και στα συγγράμματα που γράφουν και στα συμπόσια, η λέξη έρος είχε να κάνει με πολλά πράγματα. Είχε να κάνει και με τη φιλία. Όχι μόνο με το συντροφικό μόνο κομμάτι, δηλαδή μεταξύ συζύγου ή μεταξύ δύο εραστών. Εντάξει. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία εδώ είναι άνοιγμα καρδιάς, αρμονία και να έρθει η αγάπη στη ζωή σας. Αγάπη στη ζωή μας λοιπόν. Να έρθει η αγάπη στη ζωή μας. Το μήνυμα την αυτοκράτηρα για όλους είναι βάλε την αγάπη στη ζωή σου. Με την αγάπη πάντα θα κερδίζεις. Πολύ όμορφο το μήνυμα, το αφήνω εδώ και προχωράμε στην επόμενη βασίλισσα. Επόμενη βασίλισσα. Η βασίλισσα της γης. Η βασίλισσα πεντάκτηνο. Από πίσω υπάρχουν τα ζώδια της γης. Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Και είπαμε επιλέγουμε η βάση ζωδίου, η βάση οροσκοπίου ή καθαρά διαισθητικά όποια βασίλισσα σας κάνει κλικ. Είναι το μήνυμα των ημερών γενικότερα, γιορτινές μέρες, μηνύματα αισιοδοξίας, τι έχει να σας πει η Αιγυπτία λοιπόν βασίλισσα. Σαν μήνυμα αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα και τη νέα χρονιά η οποία έρχεται. Λοιπόν, θα το κάνουμε λίγο από κεριά και να επιλέξουμε τώρα
Πρώτη κάρτα, τι χρειάζεται να δημιουργήσω, το βάζω εδώ. Πώς θα γεμίσω τον εαυτό μου. Η τρίτη κάρτα είναι τι να κάνω, ελπίδα, να γεμίσουμε με ελπίδα και αισιοδοξία. Η τέταρτη κάρτα είναι πώς θα γίνω αυτοκράτηρα. Για τα αγόρια είναι πώς θα γίνω εγώ αυτοκράτορας. Και μήνυμα από την ίδια την αυτοκράτηρα. Κάτι έχει να σου πει. Τα μαζεύω. Ωραία. Τα φέρουμε πιο κάτω. Εδώ και εδώ. Η αυτοκράτηρα ας έρθει εδώ πέρα γιατί να μας πει μετά το μήνυμα. Ωραία. Τέλεια. Να κάνουμε την πυραμιδούλα μας. Έτσι. Μια πυραμίδα μικρή. Και ξεκινάμε. Λοιπόν. Εδώ. Το πρώτο μήνυμα είναι τι χρειάζεται να δημιουργήσω. Και είναι το 7 ξυφών. Μάλιστα. Ο αριθμός 7 έχει και το σταυρό εδώ πέρα και το ιερό Αγχ που λένε. Το 7 ξυφών έχει να κάνει με την προδοσία. Όμως, ακούστε με πώς θα το πω. Το 7 είναι οι 7 ουράνιες δυνάμεις, τα 7 επίπεδα του ουρανού. Είναι ιερός αριθμός και σημαίνει ότι στη ζωή σας, εσείς γενικότερα, μπορεί να έχετε πέσει προδοσία, πώς το λένε, να σας έχουν αντιμετωπίσει, να σας έχουν προδώσει, να σας έχουν φέρει σε δύσκολες θέσεις. Όμως, κοιτάξτε να δείτε ότι το μήνυμα είναι ουράνιο. Διότι το 7 σημαίνει 7 γενιές πίσω, κληρονομικό χάρισμα, 7 ικανότητες, έχετε μία ικανότητα και κυρίως μπορεί να είναι αυτή η ικανότητα να παίρνετε βοήθεια διαισθητικά από άλλα επίπεδα για να ξεπερνάτε τις δυσκολίες. Άρα, στο... Επίσης, εδώ, ναι, κάτι άλλο. Εδώ πέρα σημαίνει μπορώ να ξεπεράσω όλα τα εμπόδια εφόσον δημιουργήσω εσωτερικά μέσα μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν επιτρέπει σε κανέναν να τον αδειάσουν ή να τον προδώσουν. Βάζω δηλαδή και εγώ τη μαχητικότητά μου, βάζω και εγώ τα όρια μου. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Πώς θα γεμίσω τον εαυτό μου. Εδώ έχει να κάνει, μάλιστα, πώς γεμίζω τον εαυτό μου, πώς γίνομαι χαρούμενος, χαρούμενη. Εδώ έχει να κάνει με τον ακόλουθο ξυφών. Ο ακόλουθος ξυφών είναι μελετώντας. Δείτε τον εδώ μελετάει. Μελετάει, σπουδάζει, κάνει, μαθαίνει, ψάχνει. Οξύνει το πνεύμα του. Άρα για εσάς λοιπόν είναι σημαντικό να βρίσκετε το μυαλό σας σε μία εγρήγορση. Θα διαβάσετε βιβλία, θα μάθετε κάτι, θα σπουδάσετε, θα μάθετε μια καινούρια τέχνη, θα ζωγραφίσετε, θα κάνετε κάτι όμως το οποίο κινητοποιεί και τις δυνάμεις εκείνες του μυαλού σας. Έτσι λοιπόν γεμίζει τον εαυτό σας και βέβαια εννοείται ότι και μέσα από τις πληροφορίες που παίρνετε, μπορείτε να σπουδάσετε ψυχολογία ή να παρακολουθήσετε κάποια μικρά μαθήματα, λέω τώρα ψυχολογίας, και να αρχίσετε να μαθαίνετε για τους ναρκισιστές. Να μαθαίνετε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάρκηση ή είναι ψυχοπαθείς, είναι κοινό, για να αρχίσετε να καταλάβετε και να αρχίσετε να λέτε έχω την πληροφορία τώρα. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε, έτσι απλά σας το αναφέρω. Για κάποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, ο υπότης ξυφών σημαίνει οξύνω το πνεύμα μου και τότε εφόσον γνωρίζω πλέον και έχω πληροφορίες και γνώσεις, μπορώ να προχωρήσω στη ζωή μου με καλύτερη πληροφόρηση. Στο επόμενο είναι τι να κάνεις για την ελπίδα. Και αυτό που λέει είναι ένας βασιλιάς πεντάκτην. Εδώ έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι, διότι σας αρέσει τελικά στο επαγγελματικό κομμάτι να έχετε και εσείς μία καλή βάση. Μία καλή οικονομική βάση, ας το πούμε. Ό,τι και να είναι αυτό. Να είναι καριέρα, να είναι τίτλος, να κάνετε κάποια πράγματα τα οποία θα σας αποφέρουν ένα πολύ καλό ικανοποιητικό εισόδημα. Θέλετε παραπάνω από ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Στο χέρι σας είναι. Εδώ μπορεί να σημαίνει γνωριμίες, μπορεί να σημαίνει τι πρόκειται να κάνεις εσύ προκειμένου να φέρεις χρήματα στη ζωή σου και σαν βασιλιάς, γιατί βγαίνει βασιλιάς, μπορεί να σημαίνει γνωριμίες με ανθρώπους, μπορεί να είναι το σύστημα, γιατί ο βασιλιάς είναι και ένα σύστημα, έτσι, ή το σύστημα εκείνο στο οποίο εσύ πρέπει να το αντιληφθείς
για να μπορέσεις να φέρεις εις πέρα σε αυτά τα οποία θέλεις. Σε ένα επίπεδο είναι και το εξής. Εξειδικεύομαι, μαθαίνω νέα πράγματα, είμαι σε μια διαρκή εκπαίδευση, μπορώ να πάρω και ένα πτυχίο, να πάρω ένα certification, να πάρω κάτι εν πάση περιπτώσει, διότι τότε αυτός εδώ ο βασιλιάς θα με εκτιμήσει και θα μου ανοίξει ίσως και νέους ορίζοντες στη δουλειά μου. Παραδείγματος χάρη να πω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, όταν θέλουμε να πούμε νέους ορίζοντες, είναι ότι εσείς, ενώ έχετε σπουδάσει κάτι, ενισχύεται αυτό το πτυχίο σας ή τις σπουδές σας ή οτιδήποτε άλλο με κάτι καινούριο και αυτός το αναγνωρίζει, του αρέσει, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλάζουν τα πράγματα διαρκώς, οπότε το θεωρεί πολύ σημαντικό και σας δίνει, ας πούμε, κάποια δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Αν έχετε παρατηρήσει πολλές φορές σε έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν χιλιάδες βιογραφικά. Ποιες είναι εκείνες οι αιτίες οι οποίες κάποιοι άνθρωποι, αυτός ο βασιλιάς, επιλέγει κάποια συγκεκριμένα βιογραφικά. Από τα χιλιάδες, εκατοντάδες βιογραφικά θα επιλέξει 2, 3, 4 το πολύ. Τι είναι αυτό το οποίο το διαφοροποιεί το βιογραφικό? Όταν δεν σας έχει γνωρίσει, έτσι, είναι πρώτα απ' όλα η εμφάνιση, είναι αυτό που έχετε δουλέψει, έχετε εργαστεί, έχετε γράψει, έχετε φτιάξει κάποια πράγματα. Είναι η εμφάνιση και φυσικά εννοείται είναι ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο, είναι και τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έχετε κάνει. Τα υπόλοιπα περισσότερα πράγματα τα οποία έχετε μάθει, έχετε καταφέρει να μάθετε εσείς, διότι ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία είναι της γνώσης. Όσο πιο ευρύ είναι το πεδίο των γνώσεων ενός ανθρώπου, τόσες είναι και μεγαλύτερες οι πιθανότητες να μπορέσει να πετύχει. Και επειδή έχει εδώ πέρα να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με την καριέρα, σημαίνει ενισχύω τις ικανότητές μου στο κομμάτι της εξειδίκευσης, το να μάθω περισσότερα κτλ. Έχετε το υπόψη σας. Τότε θα σας δούνε καλύτερα. Προχωράμε λοιπόν. Στο επόμενο είναι πώς θα γίνω αυτοκράτηρα. Πώς θα μπορέσω να γίνω αυτοκράτηρα ή αυτοκράτορας. Και εδώ είναι το 7, μάλιστα, δύο εφτάρια. Είναι το 7 κούπα. Πολύ σημαντικό χαρτί. Πολύ ισχυρό, πολύ σημαντικό χαρτί. Ενισχύεται το 7 με αυτό το 7 εδώ και είναι βεβαίως εννοείται 7 γενιές πίσω, χαρίσματα και είναι οι επιθυμίες σας. Εδώ είναι το εξής. Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα. Μην αεροβατείς βέβαια. Μην κάνεις όνειρα εντελώς τρελά, κάνε όμως όνειρα τα οποία είναι βατά και μπορείς να τα πετύχεις. Έχεις δικαίωμα στο να ονειρεύεσαι, έχεις δικαίωμα και βεβαίως εδώ, επειδή είναι και 7 κούπες, έχεις κληρονομήσει από κάποιον πρόγονο τώρα, έχεις κληρονομήσει κάποιο χάρισμα. Όταν λέμε τα χαρίσματα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Μπορεί να είναι το χάρισμα της μουσικής, μπορεί να είναι το μαθηματικό χάρισμα, μπορεί να είναι το καλλιτεχνικό χάρισμα, μπορεί να είναι της διαίσθησης, μπορεί να είναι των προφητικών ονείρων, μπορεί να είναι της θεραπείας, μπορεί να είναι το να μάθω να μην χάνω ενέργεια, μπορεί να είναι να απομακρύνω τους εχθρούς μου, γιατί έχει και εχθρούς εδώ σε κάποιον. Αλλά αυτό που λέει η αυτοκράτηρα είναι η ενδυνάμωσή σου είναι να αντιληφθείς ότι έχεις χαρίσματα. Να ξεκινήσουμε και από εκεί δηλαδή, ότι έχεις χαρίσματα. Μπορείς να καταλάβεις ποια είναι. Αν τα καταλάβεις, τότε θα μπορέσεις και να προχωρήσεις. Και το μήνυμα που έχει να μας πει η αυτοκράτηρα για την βασίλισσα της γης και για σένα γενικότερα είναι το 3 μπαστούνι. Το μήνυμα της είναι λοιπόν η πολύ ιδιαίτερο. Το 3 μπαστούνι είναι ένα καλό χαρτί, παρόλα αυτά όμως είναι ζώρικο. Έχει δοκιμασίες. Γιατί? Γιατί από πίσω κρύβεται αριθμολογικά ένας κρυφός αριθμός, ο οποίος είναι το 29, το οποίο είναι το 11 και τα 11 χρειάζεται να κυριαρχηθούν, που σημαίνει χρειάζεται κόπος. Να είσαι λοιπόν συνειδητός, συνειδητή, σε εγρήγορση και να βλέπεις τις ευκαιρίες, γιατί μιλάει για ευκαιρίες εδώ πέρα, οι οποίες θα έρθουν, αλλά να τις δεις και να είσαι ανοιχτός σε προτάσεις συνεργασίας, ανοιχτή σε προτάσεις συνεργασίας και να μην είσαι αρνητικός ή αρνητική. Σημαίνει επίσης και κάτι άλλο. Πνευματική δύναμη. Έχεις πνευματική δύναμη, έχεις καλλιεργήσει το πνεύμα, έχεις κατακτήσει πράγματα και τότε κάτι σημαντικό συμβαίνει διότι κοιτάζεις με τα μακριά, δείχνεις τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει, βλέπεις μάλλον τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει, δεν σε εμφοβίζει διότι είσαι έτοιμος, έτοιμη. Άρα για σένα λοιπόν βασίλισσα της γης, τα πράγματα είναι εξαιρετικά, με νέα σχέδια και με κληρονομικά χαρίσματα μάλιστα, τα οποία μπορούν να σε φτάσουν πολύ μακριά και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε πνευματικό επίπεδο.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό, πανέμορφο, πανέμορφο μήνυμα. Ωραία λοιπόν. Και πάμε στο επόμενο, στην Βασίλισσα Νερού. Βασίλισσα Νερού λοιπόν. Μηνύματα για αυτή την περίοδο και για τη νέα χρονιά που έρχεται από τις τέσσερις βασίλισσες, μάλλον με το μίνι ρίξιμο Αιγυπτιακό της Μεγάλης Αυτοκράτηρας, η οποία έχει κάποια πράγματα να σου πει, αισιόδοξα μηνύματα, πώς να ενδυναμωθείς. Διότι μια αυτοκράτηρα δίνει ισχυρά, δυνατά, ενισχυτικά μηνύματα, διότι είναι αυτοκράτηρα, έτσι. Λοιπόν, και εδώ πάμε να δούμε. Να επιλέξω το πρώτο χαρτί, τι χρειάζεται να δημιουργήσω. Το δεύτερο είναι πώς θα γεμίσω τον εαυτό μου. Το τρίτο είναι τι να κάνω για ελπίδες, αισιοδοξία κτλ. Το τέταρτο είναι πώς θα γίνω αυτοκράτηρα, αυτοκράτορας, και ένα μήνυμα από την ίδια την αυτοκράτηρα για εσένα σαν κεντρική ιδέα και τι χρειάζεται να δεις στη ζωή σου. Ωραία. Με τις πανέμορφες λοιπόν αιγυπτιακές κάρτες μας. Για πάμε να δούμε. Να τα φέρω πιο εδώ. Να κάνουμε χώρο. Ας βγάλουμε και την... Ας τη βάλουμε εδώ πέρα την αυτοκράτεια. Θα μας πει το μήνυμά της μετά. Τι έχει να μας πει. Και ξεκινάμε. Εδώ είναι η μικρή πυραμίδα. Λοιπόν, και ξεκινάμε με ένα 10 σπαθί. Τι χρειάζεται, λέει εδώ, να δημιουργήσω. Τι χρειάζεται λοιπόν εγώ να κάνω αυτή την... Μάλλον όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά και για τις γιορτές, για την επόμενη περίοδο, για το καινούριο έτος, γιατί πιάνει αρκετά. Σε χρόνο δηλαδή, σε χρόνο θα μπορούσα να πω ότι πιάνει σχεδόν όλη περίπου τη χρονιά. Αλλά τι έχει να μας πει εδώ πέρα το 10 ξυφών. Το 10 ξυφών έχει να κάνει με την προδοσία. Έχει να κάνει με τη θλίψη. Έχει να κάνει με τη στεναχώρια. Έχει να κάνει με την απώλεια. Έχει να κάνει με την... πώς το λένε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι με έχουν πισόπλατα χτυπήσει. Αλλά τι κάνουμε σε αυτήν την περίοδο. Είναι μια περίοδος η οποία πρέπει να αναπτύξεις αυτή τη στιγμή την πνευματικότητά σου, τις δυνάμεις σου σε όλα τα επίπεδα. Ήρθε η στιγμή να κάνεις την επανάστασή σου. Ήρθε η στιγμή να ανέβεις προς τα πάνω. Ήρθε η στιγμή να μάθεις να αποστασιοποιείσαι από τα δρόμενα γενικότερα της ζωής και τα δράματα. Άρα, τι χρειάζεται να δημιουργήσω. Να δημιουργήσω τον εαυτό μου, να δημιουργήσω ένα θετικό περιβάλλον, να μην απογοητεύομαι. Υπάρχουν δοκιμασίες, περνάς δοκιμασίες, περνάς δυσκολίες, είναι ξεκάθαρο. Αλλά αυτές οι δυσκολίες είναι προσωρινές και αυτές οι δυσκολίες θα σε κάνουν δυνατή. Θα σου δώσουν αντίστοιχα εσένα το σπαθί, το οποίο ή το μαχαίρι, το οποίο θα μπορείς να κόψεις για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή σου. Κάνε όμως θετικές σκέψεις. Αυτή τη στιγμή είσαι σε έναν πολύ απαισιόδοξο, λίγο και αρνητικό περιβάλλον. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να ξεφύγεις είναι αποστασιοποίηση, κάνω λίγο πίσω, βλέπω τα πράγματα λίγο πιο αντικειμενικά, σαν τρίτος ή τρίτη, και παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου, σημαντικές αποφάσεις, διότι πρέπει να προσέξω τον εαυτό μου. Και βέβαια εδώ έχει και το κακό μάτι. Αυτό είναι το κακό μάτι, έτσι. Γι' αυτό είναι και σαν να στάζει λίγο και αίμα και τα λοιπά. Είναι το κακό μάτι. Προσέξτε το γενικότερα, διότι ναι, εννοείται, δυστυχώς υπάρχει και αυτό. Το επόμενο είναι πώς θα γεμίσω όμως τον εαυτό μου. Και να το εδώ, ένα τελείως διαφορετικό χαρτί αισιόδοξο. Είναι το 8 κούπα. Το 8 κούπα σημαίνει παίρνω τον εαυτό μου και τον πηγαίνω σε ένα καλύτερο μέρος. Συντονίζεται εδώ πέρα και με τη σελήνη, κυρίως με τη νέα σελήνη, που σημαίνει νέα πράγματα στη νέα σελήνη, συντονίζεστε με αυτό. Όμως το 8, επειδή είναι και καρμικό χαρτί, είναι το 8 από πίσω, είναι συναισθηματικό, είναι καρμικό, σημαίνει παίρνω τον εαυτό μου και θα πάω, παιδιά, σε κάτι πιο όμορφο και καλύτερο. Είναι ένα χαρτί επίσης το οποίο μας μιλάει και για το άγνωστο. Εντάξει. Λοιπόν, μας μιλάει για το άγνωστο. Πηγαίνουμε πολλές φορές στο άγνωστο. Αλλά όμως, πηγαίνοντας στο άγνωστο, θα γίνουμε και πιο σοφότεροι. Θα ρισκάρουμε, θα μάθουμε. Θα φτάσουμε σε άλλα επίπεδα. Διότι εδώ είναι και η καθοδήγηση κάτω από τη σελήνη. Θα μάθουμε τις επιθυμίες μας. Θα μάθουμε τι είναι αυτό που μας γεμίζει. Σας καλεί σε μία αυτογνωσία. Στο επόμενο, τι να κάνεις για να γεμίσεις ελπίδα. Και το επόμενο χαρτί είναι ένα άλλο οχτάρι. 8 μπαστούνι.
Το 8 μπαστούνι είναι πολύ ιδιαίτερο κι αυτό. Έχουμε δύο οχτάρια αντικριστά λοιπόν. Και σημαίνουν την επίτευξη των στόχων. Για να τα φέρω και τα διπλά να τα δεις εδώ πέρα γιατί είναι καλό. Επίσης 8 και 8 μας κάνουν 16. 6 και 1 μας κάνει 7. Το 7 μας κάνει την πνευματικότητα. Μας κάνει, είναι ένας πολύ πνευματικός αριθμός, να αντιληφθείς την πνευματικότητά σου. Τα 8 ραβδιά όμως εδώ που κινούνται στον αέρα, ας το πούμε, είναι τα στοιχεία του νου. Τα 3 στοιχεία του νου που συνδέονται με τα 4 στοιχεία της φύσης. Εντάξει, αέρας, νερό, γη κτλ. Ενδυνάμωση, βοήθεια, ολοκλήρωση. Λοιπόν, και υπάρχει βοήθεια για να αναπτύξεις και να πετύχεις τους στόχους σου. Αυτό είναι. Πηγαίνεις και βρίσκεις τους στόχους σου. Αυτό είναι που σου λέει αυτό κράτηρα εδώ. Αυτό το ρίξιμο δηλαδή. Μπορείς να τους πετύχεις. Πόσο πιο ξεκάθαρο και όμορφο. Λοιπόν, στο επόμενο είναι πώς θα γίνω αυτοκράτηρα και θα, με αισιοδοξία και δύναμη. Και βγαίνει το 4 κούπα. Πώς? Βγαίνοντας από τη μιζέρια. Παίρνοντας τα πάνω μου, βγαίνοντας από τη στεναχώρια, τη θλίψη, σταματώντας να αυτοικτήρωμαι, σταματώντας να θεωρώ τον εαυτό μου άχρηστο ή άχρηστη, σταματώντας να θεωρώ τον εαυτό μου συναισθηματικά ανάπηρο. Ναι, όπως τα ακούσατε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ναι, συμβαίνουν πράγματα, στεναχωριόμαστε, απογοητευόμαστε, κλαίμε, κάνουμε, αλλά εδώ υπάρχει και ο Θεός, υπάρχει το χέρι του Θεού από πάνω, το οποίο είναι εκεί για να μας βοηθήσει. Άπλωσε το χέρι σου και θα δεις πώς θα σε βοηθήσει. Άμα δεν θες, δεν θα σε βοηθήσει. Γιατί είπαμε, υπάρχει ελεύθερη βούληση. Άμα θες βοήθεια, δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Άμα θες βοήθεια, τότε θα βρεθεί άνθρωπος να σε βοηθήσει. Αλλά άμα δεν θες, τι να κάνουμε. Οπότε εδώ σημαίνει δύναμη. Συναισθηματική ενδυνάμωση. Συναισθηματική ενδυνάμωση. Και ταιριάζουν πολύ εδώ, διότι είναι και πολλές κούπες, πολύ νερό δηλαδή. Και σημαίνει για εσάς τα ζώδια του νερού, δηλαδή ιχθύς, σκορπιούς, καρκίνους, γυναίκες, ζώδιο ή οροσκόπος, πάρτε τα πάνω σας. Δεχτείτε και βοήθεια ή ζητήστε και βοήθεια, έτσι εδώ σημαίνει και ζητάω βοήθεια από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να σας βοηθήσει. Και το μήνυμα, αλλά έτσι θα δυναμώσετε, και το μήνυμα είναι εδώ της αυτοκράτηρας, κάτι έχει να πει. Και είναι ο μάγος. Μάλιστα. Αυτό και αν είναι ένα πολύ όμορφο χαρτί, διότι ο μάγος ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα. Αυτό το 10 γίνεται 1, σημαίνει μαθαίνω να στηρίζομαι στα πόδια μου. Μαθαίνω να κάνω πράγματα. Μαθαίνω, εδώ πέρα σημαίνει μαθαίνω. Διότι ο μάγος κατέχει τα 4 στοιχεία της φύσης. Ξέρει και τα ξύφη, ξέρει και το πεντάκτινο, ξέρει και τη φωτιά, ξέρει και το νερό, ξέρει πώς λειτουργούν οι δυναμικές του. Ο μάγος είναι λίγο πρασινούλης εδώ, είναι λίγο διαφορετικός. Τους εγγυητούσαν διαφορετικός διότι θέλει να δείξει τη διαφορετικότητά του. Εντάξει. Αλλά εδώ όμως έχει να κάνει και με το αστέρι εδώ πάνω. Η κατεύθυνση που έχεις και τη γνωρίζεις είναι το εξής. Μπορείς εσύ αυτή την περίοδο και την επόμενη περίοδο για τις γιορτές και για το, και το καινούριο έτος θα έλεγα εδώ, όλο το έτος, όλο το 21 δηλαδή, η συμβουλή είναι μάθε να στηρίζεσαι στα πόδια σου. Πάρε δυνάμεις από αυτό. Έχεις όλο το δυναμικό, έχεις όλο το ισχυρό δυναμικό σου. Λοιπόν, δηλαδή έχεις όλη τη δύναμη να προχωρήσεις, έχεις όλη την και τις γνώσεις και την ικανότητα και τη θέληση μάλιστα για να κοιτάξεις με αισιοδοξία το μέλλον και δεσπόσια αυτοκράτηρα. Μαζί με το μάγο συνθέτουν μια πολύ ωραία ενέργεια. 3 και 1 μας κάνει επίσης 4, σημαίνει χτίζω κάτι όμορφο και καινούριο. Από εσάς εξαρτάται όμως. Έτσι. Ο μάγος δεν έγινε με έναν διακόπτη από μια μέρα στην άλλη. Ο μάγος σπούδασε, ο μάγος μόχθησε, ο μάγος κουράστηκε, ο μάγος έβαλε μεγάλη δύναμη και μαζί με τη βοήθεια βέβαια και του φωτός εδώ της αυτοκράτηρας βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον. Φίλες και φίλοι του καναλιού, αυτό ήτανε. Αν είσαι καινούριος και σου άρεσε αυτό το άνοιγμα, αν σου άρεσε αυτά που είδες, δες και τα υπόλοιπα βίντεο από το κανάλι μου. Οπότε ναι, έλα στην παρέα μας, κάνε την εγγραφή σου, έλα να περάσεις καλά. Εσείς οι παλιοί συνδρομητές και οι καινούργοι, ενεργοποιήστε επίσης το καμπανάκι και όλες οι ειδοποιήσεις. Και εδώ, να σας ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλές γιορτές,
Χαρούμενο έτος, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Εγώ θα μείνω κοντά σας μέσα από βιντεάκια. Θα κάνουμε live κάποια στιγμή, όχι τώρα όμως. Αλλά ναι, δεν θα σας αφήσω έτσι, θα κάνουμε παρεούλα μέσα από βιντεάκια ή και καμιά πρεμιέρα. Συγγνώμη, πρεμιέρα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σε όλους.